Αρχικά, κύριε Περιφερειακή, και θερμά συγχαρητήρια. Κάνατε μεγάλο αγώνα και στην Κέρκυρα και σε όλα τα Ιόνια νησιά. Σας ευχαριστώ πολύ. Πράγματι, ήταν μια δύσκολη διαδρομή, αλλά στο τέλος έγινε πολύ ευχάριστο. Ευχάριστη, διότι εδώ και αρκετό διάστημα είδαμε τον Κέρκυρα να με γνωρίζουν και αγκάλιασαν την πρώτη στιγμή. Και το ξέρω αυτό, το αποτέλεσμα το περίμενα. Όμως αυτός ο διάλογος με τα υπόλοιπα νησιά, με τους συμπολίτες, ορίμασε και κατάλαβα την εμπιστοσύνη τους, η οποία αποδόθηκε σήμερα και στην Κάλλη. Ένα μεγάλο ευχαριστώ που να πω από τα Διαπόδια μέχρι τη Βυθάκη, το αγκάλιασμα αυτό που έγινε. Και δεσμεύομαι εγώ και οι συνεργάτες μου ότι θα λειτουργήσουμε σε ένα κλίμα συνεργασίας, αναφοράς και θα λογοδοτούμε στην κοινωνία όπως το είπαμε προκλογικά. Ισχύει και σήμερα, θα το κάνουμε πράξη. Γιατί είπαμε, κόμμα μας είναι τα Ιόνια νησιά και οι συμπολίτες μας και τα προβλήματά τους. Τα προβλήματα δεν έχουν κόμμα. Σήμερα μας αγκάλιασαν ψηφοφόροι από όλους τους πολιτικούς χώρους. Θέλω να σου πω ένα μεγάλο ευχαριστώ για την εμπιστοσύνη. Η ταυτότητα δικιά μου κομματική ήταν γνωστή, αλλά δεν τους εμπόδισε να δώσουν τη στήριξη, γιατί ξέρουν ότι ο Πρεπεκλής από το πρώτο βήμα που ασχολήθηκα με το θεσμό της τοπικής αυτοδιοίκησης, πάντα λειτουργήσα ως ανεξάρτητη ακυρεμόνευτη αυτή η διοικητική παράταξη. Και εγώ θέλω να κάνω ένα σχόλιο. Ξέρω ότι είστε κουρασμένος, έχει κλείσει ο λαιμός σας, αλλά θέλω να κάνω ένα σχόλιο. Φτάσουμε στην νοηματική. Όχι. Ως προς τα ποσοστά που πήρατε ακόμα και στην έδρα των συλλογικών της κυρίας Κράτσα, όπου ήρθατε σε όλα τα νησιά πρώτους πλην της Λευκάδας. Και βλέπουμε μια διαφορά στις ψήφους σε σχέση με την πρώτη εβδομάδα, την πρώτη Κυριακή. Πολύ σωστή η παρατήρησή σας. Το είπα για τη δεύτερη Κυριακή. Με παρουσιάζαν ότι είμαι αντάρτης, ότι είμαι μια παράταξη του 12-10%. Ξέρετε, ο κόσμος και σωστά ακούγανε τους πολιτικούς και τους αντιπάλους μου και πίστευαν ότι κάποιοι εδώ διαμαρτυρόμαστε από την πλευρά της κυρίας Κράτσας και κάνουμε αντάρτικο. Όμως, όταν ήταν το αποτέλεσμα της πρώτης Κυριακής, που ήταν μια καθαρή νίκη, κατανόησαν ότι εδώ μιλάμε για μια μεγάλη αυτοδιοικητική παράταξη, μια μεγάλη οικογένεια φίλων και συνεργατών, οι οποίοι καταθέσαν την αγωνία μας για την επίλυση των προβλημάτων που ταλανίζουν εδώ και αρκετό διάστημα στο σκέλος των πολεμών, στην ασφάλεια και στην ανάπτυξη του τόπου, την περιφέρειά μας. Είμαστε εδώ και δεσμεύουμε ότι με γρήγορους ρυθμούς και καλά αντανακλαστικά θα μπορέσουμε να απαντήσουμε σύντομα σε πολλά προβλήματα που μας ταλαιπωρούν. Σας αποδεσμεύω γιατί είστε κουρασμένος, αλλά θέλω να κάνουμε μια συνέντευξη άμεσα για να δούμε και τους στόχους σας ανά νησί. Να είστε καλά, συγχαρητήρια. Εγώ σας ευχαριστώ για τη φιλοξενία και για τη στήριξη στο βήμα που μας δίνετε αυτό το διάστημα.